Καλό μεσημέρι, κύριε Πρόεδρε. Καλό μεσημέρι, γεια σας και από εμάς. Είστε σε ένα χωράφι με ηλίανθους στην περιοχή του Ελισπόντου. Ποια τα προβλήματα που έχετε, γιατί δεν μπορείτε πλέον να ποτίσετε τα χωράφια σας, κύριε Πρόεδρε? Εντάξει, τα προβλήματά μας είναι πολλά εδώ κοντά σε εμάς. Εμείς είμαστε τώρα, βρισκόμαστε στο Σαριγκιόλ. Εδώ, λόγω ότι το ορυχείο είναι στα 500 με 700 μέτρα από εδώ από εμάς, δεν μπορούμε να κάνουμε υπομονές, γιατί δεν μπορούν να κρατήσουν. Το ορυχείο έχει βάθος 250 μέτρα, τα νερά είναι στα 200, άρα αναγκαστικά τα νερά κατεβαίνουν όλα κάτω στο ορυχείο. Άρα το να κάνουμε μία απομόνα, να χρεωθούμε 30 χιλιάρικα και να ποτίσουμε ένα με δύο χρόνια, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι για εμάς αυτό. Έχουμε πάνω από 30 χρόνια που ακούμε για το αδρευτικό Ελισπόντου, Μπουτζακίου, λένε, θα γίνει κάτι. Ποτέ δεν έκατσαμε στο τραπέζι να μιλήσουμε. Νομίζω ότι είναι τώρα η ευκαιρία για εμάς τους αγρότες να γίνει κάποτε κάτι στην περιοχή μας. Εμείς έχουμε δώσει την ψυχή μας, δηλαδή οι παππούδες μας και οι πατεράδες μας, για αυτό το εργοστάσιο, για τη ΔΕΗ. Και τώρα στη μεταλλεκτική περίοδο νομίζω μας το χρωστάνε σε εμάς. Γιατί ήρθανε, μας πήραν τα χωράφια, μας πήραν τα νερά. Εμείς οι φίλοι μας δουλεύουν, οι οικογένειές μας δουλεύανε. Εμείς οι νέοι που θέλουμε να ασχοληθούμε με τον πρωτογενή τομέα, αυτοί που θα κλείσουν, που θα έρθουν, τι θα κάνουν, τι θα παραλάβουν? Μιλάμε για μεταλλεκτική περίοδο, μιλάμε για αποκατάσταση εδαφών. Τα χωράφια έπρεπε να μας τα γυρίσουν κάποτε πίσω. Το μόνο που ακούμε νομίζω είναι φωτοβολταϊκά. Δεν έχω ακούσει κάτι άλλο για εμάς. Έχουμε συναντηθήκαμε με δημάρχους, με περιφερειάρχες, με την Άγκο. Έχει εδώ και 6 μήνες. Πολεμάμε να κάνουμε μια συνάντηση όλοι μαζί, να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε. Μπορούμε να κάνουμε αδρευτικό? Υπάρχει τρόπος? Έχουν μια δεξαμενή που είναι στη Γαλάνη, που έρχεται από τη λίμνη Πολυφίτου. Λέμε εμείς σαν αγρότες να μαζευτούμε, να μιλήσουμε με τους φορείς, να κάνουμε ένα φωτοβολταϊκό μη κερδοσκοπικό, για να έχουν τσάπα ρεύμα, γιατί είναι και αναρθεί από εκεί να κάνουμε ένα αδρευτικό. Αλλά εμείς τα λέμε, εμείς τα ακούμε, δεν μας ρωτάει κανένας, δεν μας φωνάζουν, δεν ξέρω με ποιους τα μιλάνε, με ποιους τα λένε. Εδώ η περιοχή μας δεν γίνεται μόνο φωτοβολταϊκά, πάρκα, παιδικές χαρές. Πρέπει να κάνουν κάτι και για εμάς κάποια στιγμή. Δεν είχατε κάποια συνάντηση με τους βουλευτές, με τους δημάρχους και με τον Περιφερειάρχη, προκειμένου να τα καταθέσετε όλα αυτά τα ζητήματα, κύριε Πρόεδρε? Και το λέω αυτό γιατί μιλάμε για μετάβαση, για μεταλιγνίτη εποχή. Λένε όλοι οι υπεύθυνοι ότι θα δώσουν βαρύτητα στον πρωτογενή τομέα, αλλά πώς? Κοίτα, μιλάμε. Θέλουν να δώσουν λύση. Αλλά το να 6 μήνες ότι θα μαζευτούμε για να τα πούμε, να κάνουμε τη μελέτη. Εμείς είμαστε έτοιμοι, τους είπαμε. Αν θέλετε, αύριο κάνουμε το ΕΒ. Μας είπαν ότι δεν πρέπει να κάνετε το ΕΒ. Πρέπει μια φορά να βρούμε λύση από πού θα πάρουμε νερό. Αυτά όμως, ο καιρός περνάει. Η απολυτοποίηση έρχεται. Πότε? Η μελέτη θέλει κάποια χρόνια. Δεν γίνεται σε ένα βράδυ. Αυτά όμως πρέπει να γίνουν σήμερα. Κύριε Πασχαλίδη, για να λύσετε προσωρινά το πρόβλημα τώρα αυτές τις ημέρες του καύσωνα, δεν υπάρχει δυνατότητα να έρθετε σε συνεννόηση με τη ΔΕΗ προκειμένου να έχετε περισσότερη ροή νερού για να ποτίσετε τα χωράφια σας? Κοιτάξτε, από τώρα, το κανάλι. Έχει λυθεί. Ναι, σήμερα έχει λυθεί λίγο το θέμα. Τώρα δεν ξέρω αν είναι προσωρινό και αύριο αν θα αλλάξει κάτι. Τώρα σήμερα μας ρίχνουν νερό. Έχει 10 μέρες δεν ποτίζαμε. Φτάσαμε δηλαδή στους βουλευτές για να πάρουν τηλέφωνο για να μας δείξουν νερό. Δηλαδή, είπαμε τον Δήμαρχο, δεν έκαναν τίποτα. Είπαμε τον Περιφερειάρχη, δεν έκαναν τίποτα. Φτάσαμε σε βουλευτές και πήραν οι βουλευτές μέσα για να μας δώσουν νερό. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι για ένα τόσο απλό πράγμα. Με ανάγκασαν, κατέβηκα κάτω στο ορυχείο και είδα ότι κάτω έχουν μια δεύτερη λίμνη Πολυφίτου. Έχουν κάτι μεγάλες αντλίες, τραβάνε 500 κυβικά την ώρα. Λένε τα έχουμε για πυρασφάλεια. Τα έχουμε, λέει, για τα βιτία μας. Και εμείς, τι θα κάνουμε εμείς? Εδώ βλέπετε, έχουμε ηλίανθο. Έκατσα δίπλα, έψαξα να βρω, είναι και μήλα. Δηλαδή, δεν είμαστε, ποτίζουμε καλαμπόκια τριφύλια. Έχουμε δυνατές καλλιέργειες, έχουμε πατάτες. Αυτά όλα. Και τα πολλά μας δεν δώσανε νερό. Ναι. Ο κάμπος, κύριε Πρόεδρε, κύριε Πασχαλίδη, πρέπει να πούμε ότι είναι γεμάτος από ηλίανθους και μήλα αυτή την εποχή, που είναι εποχή που πρέπει να ποτιστούν άμεσα, γιατί διαφορετικά θα ξεραθούν και δεν θα δώσουν την αναμενόμενη παραγωγή. Τώρα που φτάσατε δηλαδή να μαζέψετε τον καρπό, τώρα υπάρχει το πρόβλημα. Έτσι ακριβώς. Αυτό είναι. Και το θέμα είναι ότι το πρόβλημα είναι και απλό. Δεν είναι κάτι δύσκολο για να λυθεί τώρα προσωρινά.
Δηλαδή, εμείς πάντα βάζαμε πλάτη στη ΔΕΗ, κάποια στιγμή πρέπει να βάλει και αυτή. Δηλαδή, κάνουν ό,τι θέλουν πραγματικά. Ποτέ δεν ήμασταν απέναντί τους. Εμείς θέλουμε διάλογο. Δεν είμαστε... Δηλαδή, να μην γυρίσουμε πίσω το τι κάναν χθες. Το τι θα κάνουμε σήμερα. Δεν θα πούμε ποιος έφταιγε και τι δεν έφταιγε. Από εδώ και πέρα, μπορούμε να το λύσουμε. Μπορούμε. Υπάρχουν λεφτά, υπάρχουν. 6 δις λένε. Δεν δικαιούμαστε εμείς ανελίσποντες. Κλείνουν τα εργοστάσια. Ξέρετε, ο Άγιος Δημήτριος έχει το χρόνο, νομίζω, γύρω στα 80 με 90 άτομα που δουλεύουν 8 μήνα. Τι θα τους κάνουμε όλους αυτούς. Αν δεν έχουμε αδερφικό, τα χωράφια τα πήρανε. Θα μας τα δώσουν πίσω, μάλλον δεν θα μας τα δώσουν. Θα τα κάνουν φωτοβολταϊκά. Θα κάνουν αποκατάσταση. Ναι, θα κάνουν, δεν θα κάνουν. Δεν πρέπει να λύσουμε ένα θέμα. Και έχουμε δυνατό κάρμπο, πραγματικά. Δηλαδή, η οικονομία του στον κάμπο με πατάτα, έχουμε το καλύτερο μήλο. Είναι, μπορεί να μην έχουμε σε μεγάλη ποσότητα. Ποιος θα βάλει μήλο εδώ κοντά όταν δεν έχει νερό. Τώρα έχει ένας εδώ κοντά, ένας φίλος μου, έχει 70 στρέμματα. Μαλώνει συνέχεια. Ο άλλος έχει από κάτω πατάτες, έχει 150 στρέμματα. Εδώ, σε αυτό το σημείο. Πιο πέρα στο Μαυροδέντρο το ίδιο. Κύριε Πρόεδρε, θέλετε να μας δείξετε, να μας δώσετε και λίγο εικόνα από τον κάμπο, καθώς έχουμε αυτή τη δυνατότητα και σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα που είστε αυτή τη στιγμή στον κάμπο. Βλέπουμε πίσω μιλιές, η παραγωγή είναι αρκετά καλή, όπως μας είπατε. Να σας θέσω λίγο το ερώτημα, κύριε Πρόεδρε, υπάρχει δυνατότητα να κατασκευαστεί αρδευτικό στην περιοχή? Υπάρχουν οι προϋποθέσεις? Είπατε κιόλας ότι τόσα χρήματα θα δοθούν για την επόμενη μέρα για τη μεταλιγνίτη εποχή. Κοιτάξτε να σας πω. Υπάρχει μία μεγάλη δεξαμενή που είναι στην Τελιά. Αυτή παίρνει από τη λίμνη Πολυφίτου. Από τη στιγμή που θα κλείσουν τα εργοστάσια, και αυτό έρχεται με αγωγό μέχρι τον ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου και στο 14. Μπορεί πάνω σε αυτόν τον αγωγό να κουμπώσουμε και να κάνουμε ένα αδρευτικό. Πάντα στα όρια που αν χρειαστεί να δουλέψει και στη ΔΕΗ. Εννοείται ότι αν κάποια στιγμή πρέπει να πάρει μια μονάδα μπρος, θα το υπολογίσουν έτσι. Αυτοί μας είχαν πει από την ΑΝΚΟ ότι και τζάπα να μας το δώσει η ΔΕΗ να το διαχειριστούμε, είναι πολύ υψηλό το κόστος στο ρεύμα. Λέμε εμείς, τόσα φωτοβολταϊκά θα γίνουν. Να κάνουμε ένα μικρό φωτοβολταϊκό και το ρεύμα τους να καλύπτεται από εκεί. Μία λύση είναι αυτή. Τον τρόπο και τη λειτουργία θα τη βρει η ΑΝΚΟ, η περιφέρεια, δεν είμαι εγώ αρμόδιος, εγώ είμαι αγρότης. Και η μία ακόμα λύση είναι εδώ δίπλα στο ορυχείο που έχει γίνει, είναι 250 μέτρα. Αν κατεβούμε κάτω κάποια στιγμή να έρθετε να τραβήξουμε κάποια πλάνα. Θα έρθουμε επί τόπου να κάνουμε ρεπορτάζ και να περιγράψουμε την κατάσταση στον κάμπο. Δεν σας ακούω. Λέω, κύριε Πρόεδρε, θα έρθουμε να καταγράψουμε την κατάσταση και να κάνουμε ρεπορτάζ και να έχουμε εικόνες από τον κάμπο του Ελισπόντου. Μπορούμε δηλαδή κάτω από το κάμπο, δηλαδή από το ρυχείο που στέλνει κάτω στο μηδέν, από τη στιγμή που κλείνει δε και δεν χρειάζονται πλέον τα νερά για να κάνει διαβροχή, να κάνει αυτά που είναι να κάνει. Ήδη υπάρχουν οι δύο μεγάλες ιατηλίες κάτω. Αυτές να ρίχνουν προσωρινά, γιατί ο ΤΟΕΒ θέλει χρόνια. Δηλαδή το αδρευτικό, δεν ξυπνάς ένα πρωί και έχεις αδρευτικό. Έπρεπε να γίνει, δεν έγινε. Δηλαδή θα μας φάει 4-5 χρόνια. Μέχρι που να γίνει το ΤΟΕΒ, να κάνουμε μια σωστή διαχείριση με το νερό, να μην κάνει ούτε σπατάλες η ΔΕΗ, ούτε εμείς να κάνουμε σπατάλες και να πληρώσουμε κιόλας. Εννοείται, δεν είναι. Έτσι, δεν λέμε έτσι. Να το κάνουμε και τσάπα. Να βάλουμε υδρολομετρητές, ποιος τραβάει από το κανάλι, πώς το τραβάει. Εμείς δεν θέλουμε να μας το κάνουν τσάπα. Που κανονικά πρέπει να μας το κάνουν τσάπα γιατί μας το χρωστάνε. Αλλά εμείς θέλουμε να πληρώσουμε για αυτό το πράγμα που θα γίνει. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την ενημέρωση. Εδώ θα είμαστε, θα καταγράψουμε και τα προβλήματα και τις ανάγκες και θα δούμε πώς θα είναι η επόμενη μέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Να είστε καλά.